Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη σημερινή συζήτηση ίσως να μην εστιάζεται στις επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου, μιας και πράγματι πρόκειται για κωδικοποίηση χωρίς καμιά ουσιαστική αλλαγή ήδη ψηφισμένων νόμων για τους οποίους έχουμε τοποθετηθεί αναλυτικά. Πρόκειται για το πρώτο μέρος του πρόσφατου νόμου της Νέας Δημοκρατίας για τη λεγόμενη ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και τις ρυθμίσεις για το μεταφορικό ισοδύναμο, δηλαδή αυτό που ήρθε ως αντιστάθμισμα τότε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να χρυσώσει το χάπι στους νησιώτες για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, που βέβαια ψήφισαν όλοι μαζί ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ, που όψιμα τώρα εκφράζουν την ανησυχία τους. Αυτό όμως που πράγματι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η κοινή αγωνία που μοιράστηκαν με την κυβέρνηση και στη συζήτηση στην Επιτροπή αλλά και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, γιατί καθυστερεί η κυβέρνηση να προχωρήσει στην υλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και αναπτυξιακών σχεδίων που εξήγηλε και ψήφισε στους υποκωδικοποίησης διατάξεις 6 μήνες πριν. Με τον κύριο Υπουργό να σπέβδει να καθησυχάσει την ανησυχούσα αντιπολίτευση ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι ακριβώς η σπουδή της κυβέρνησης να εγκαινιάσει αυτή τη διαδικασία της κωδικοποίησης έχει ως σκοπό να μπορέσει αυτός ο νέος κώδικας να λειτουργήσει ως ο βασικός μηχανισμός διαπραγμάτευσης για την εξειδίκευση των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό δηλαδή για το οποίο όλοι αγωνιάται είναι κατά πόσο θα προλάβει το Υπουργείο να διαμορφώσει τα απαραίτητα εργαλεία για τη μοιρασιά του πακέτου ανάκαμψης, δηλαδή τα δισεκατομμύρια από τα λεφτά των λαών που θα πάνε στο εφοπλιστικό, το τουριστικό, το ναυτιλιακό, το ενεργειακό κεφάλαιο, στους μεγάλους ομίλους των μεταφορών. Γιατί αυτούς τους παραλήπτες έχει προδιαγεγραμμένους το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτή ακριβώς την κατεύθυνση εξειδικεύει και το πρόγραμμα Νέαρχος. Περιλαμβάνει νέα προνόμια για το κεφάλαιο, κρατική και κοινοτική χρηματοδότηση για ενίσχυση, όπως λέτε, της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να ενισχυθεί και άλλο η κερδοφορία των εφοπλιστών, των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες μεταφορές, τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, την ναυπηγοεπισκευή, τον παράκτη τουρισμού, τις υδατοκαλλιέργειες, την εξόρυξη μεταφορά ενέργειας και πετρελαίου φυσικού αερίου. Στις υποδομές αντίστοιχα αποθήκευσης και διανομής μέσω των αγωγών από τα λιμάνια της χώρας. Σε αυτούς τα δίνει πραγματικά όλα η θαλάσσια στρατηγική της κυβέρνησης. Και μπορεί να μην εντάξετε στην κωδικοποίηση και τα υπόλοιπα άρθρα που σηματοδοτούσαν την ακόμα μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών, αλλά και τις επικίνδυνες εκπτώσεις στα μέτρα ασφαλείας. Όμως αυτά όχι μόνο ισχύουν και συνεχίζουν να ισχύουν στο ακέραιο, μαζί με βροχή άλλες ρυθμίσεις, με τις οποίες διαδοχικά οδηγήσατε στις μειώσεις των οργανικών συνθέσεων, των πλοίων, το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και άλλα τόσα. Αλλά είναι όλα αυτά που αποτελούν και προϋπόθεση της ανταγωνιστικότητας της γαλάζιας οικονομίας, όπως και συνολικά βέβαια της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Μήπως όμως ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα της εθνικής θαλάσσιας στρατηγικής σας για τη ζωή των νησιωτών? Είναι πραγματικά προκλητική η αντιπαράθεσή σας για το με ποια κυβέρνηση έμεναν λιγότερο, λέτε, αποκλεισμένα τα νησιά. Σε μια λογική που θεωρεί ως δεδομένο ότι οι εφοπλιστές να δρομολογούν και να αποδρομολογούν πλοία όποτε και όπως τους καπνίσει, ανάλογα με τα συμφέροντά τους, να επιβάλλουν ταξίδια με διάρκεια και σταθμούς που θυμίζουν το ταξίδι του Οδυσσέα και να κρατούν στα δρομολόγια πλοία άνω των 40 χρόνων που τα παρουσιάζεται με θράσους ως ευεργέτημα για τους νησιώτες. Δεν είναι άλλο ένα ατυχές γεγονός, κύριε Υπουργέ, τα συνεχιζόμενα βάσανα των κατοίκων και επισκεπτών της Λίμνου και του Άι Στράτη, που ζήλεψαν φέτος τα περσινά μεγαλεία της Αμοθράκης και μάλιστα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι μια μικρογραφία μόνο των όσων ζουν κατ' επανάληψη νησιώτες ως αποτέλεσμα της διαχρονικής σας πολιτικής, όλων σας. Με τεράστιες ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, τόσο της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, που σας ενώνει όλους, η ίδια ευαισθησία για τα συμφέροντα των εφοπλιστών, όπως και η συμφωνία σας για την κοινή ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις γνωστές βέβαια οδυνηρές συνέπειες. Δεν είστε αλήθεια εσείς
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε το 2013 την κατάργηση του ανώτατου ορίου ηλικίας των 30 ετών των πλοίων, που επέτρεψε στις ακτοπλοϊκές να διατηρούν στη γραμμή τα σαπάκια τους που μένουν κάθε τρεις και λίγο μεσοπέλαγα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για την ασφάλεια όσο και για τη συχνότητα των δρομολογίων. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο διατήρησε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς, αλλά πέρασε στους ιδιώτες την ευθύνη για την έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλότητας των πλοίων, μη τυχόν και υπάρξει καμιά παραφωνία. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει δηλαδή. Δεν είστε εσείς που με τον ίδιο νόμο τεμαχίσατε το δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σε χαμηλές και υψηλές ζώνες εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα να διατηρείτε μέχρι σήμερα το απαράδεκτο καθεστώς των άγωνων γραμμών εν έτη 2021. Αυτό ακριβώς που νομιμοποιεί ως δικαιολογημένο στην ουσία τον πολύμερο αποκλεισμό νησιών, την ανεπαρκή σύνδεσή τους τόσο με την επιρροτική χώρα όσο και μεταξύ τους, που περιορίζει στη στοιχειώδη και αυτή όχι πάντα, αντί για την αναγκαία και αυτή που επιβάλλουν οι σύγχρονες ανάγκες και βέβαια οι σύγχρονες δυνατότητες σύνδεσης των νησιών, γιατί αυτή καθορίζεται μόνο με βάση τα κέρδη των εφοπλιστών. Πολύ περισσότερο που για αυτές ακριβώς τις απομακρυσμένες περιοχές η κακή σύνδεσή τους στα πανάκριβα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο τις δυσκολίες που έτσι κι αλλιώς βιώνουν στην καθημερινότητά τους, όταν την ίδια στιγμή η νησιωτική σας πολιτική για αυτούς σημαίνει σοβαρή υποστελέχωση των δημόσιων δομών υγείας, της δημόσιας παιδείας, υποστελέχωση και κλείσιμο βασικών δημόσιων υπηρεσιών. Όλα αυτά δηλαδή που όχι μόνο δεν φροντίζετε να τα εξασφαλίσετε για τους κατοίκους των νησιών, αλλά πολλές φορές η κάλυψή τους, έστω και στοιχειωδώς, μεταφράζεται σε πολυήμερα και πολυδάπαρα ταξίδια και αν αυτό βέβαια καταστεί δυνατό, ιδίως στη χειμερινή περίοδο. Γι' αυτό και αποτελεί πρόκληση να παρουσιάζεται ως κατόρθωμα το ποιος αύξησε περισσότερο τα εκατομμύρια των επιδοτήσεων με τα οποία μπουκώνεται κάθε χρόνο τις εφοπλιστές, όταν την ίδια ώρα δεν μπορείτε να κρύψετε ποιος επιβάλλει τελικά τους όρους της δρομολόγησης των πλοίων. Λες και αυτά τα χρήματα δεν βγαίνουν από την τσέπη των εργαζομένων, των αυτοαποσχολούμενων, των αγροτών, οι οποίοι είναι αυτοί οι μόνοι που στενάζουν από τη φορολογία. Αντίθετα, ακόμα και τις υποτυπώδεις ελαφρύνσεις, αυτή για παράδειγμα τη στοιχειώδη διευκόλυνση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τους κατοίκους των νησιών, που έστω σε κάποιο βαθμό αποτελούσε μια ελάφρυνση για όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όχι μόνο όλοι μαζί εν πομπή και παρατάξει την καταργήσατε, αλλά αρνείστε σήμερα να στηρίξετε τις επανειλημμένες τροπολογίες που έχουμε καταθέσει για επαναφορά της έκτασης του 50% για όλα τα νησιά και όχι μόνο για όσα με απαράδεκτο τρόπο συνδέσατε με το προσφυγικό. Όταν μάλιστα σήμερα είναι ρεαλιστικό και αναγκαίο να παρθούν πολύ πιο γενναία μέτρα στήριξης των εργαζομένων, της λαϊκής οικογένειας, που έχουν σηκώσει αυτή τα δυσανάλογα βάρη στα τόσα χρόνια της κρίσης, αλλά και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ιδίως εν όψη του νέου κύματος ακρίβειας. Όπως για παράδειγμα τη συνολική κατάργηση του ΦΠΑ και των έμεσων φόρων σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, την πλήρη κατάργηση του ένφια, τη δραστική μείωση των τιμών σε πλοία και αεροπλάνα στο 50%, στο ρεύμα και στα καύσιμα με την κατάργηση για παράδειγμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μια σειρά άλλα μέτρα ουσιαστικής προστασίας του λαϊκού εισοδήματος, όπως την άμεση και γενναία διαγραφή χρεών αυτοαπασχολουμένων, εργαζομένων και ανέργων προς την εφορία και άλλα. Γι' αυτό και είναι ανεπαρκές και δεν δικαιολογεί τους πανηγυρικούς λόγους και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ που διεκδικεί σήμερα την πατρότητα του μέτρου να παρουσιάζεται ως αντιστάθμισμα δίθεν το μεταφορικό ισοδύναμο. Γιατί ούτε βέβαια μπόρεσε να απορροφήσει τη μεγάλη ακρίβεια, την κατακόρυφη αύξηση των τιμών στα εμπορεύματα, στα αγροτικά εφόδια, σε όλα αυτά που εργαζόμενοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι στα νησιά είδαν να παίρνουν την ανηφόρα τα τελευταία χρόνια και μετά και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών. Αλλά τελικά και αυτό έδωσε αέρα στα πανιά των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εταιριών, αφού αυτοί όχι μόνο δεν έχασαν ούτε ένα ευρώ, αλλά αντίθετα αξιοποίησαν ως ευκαιρία για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του κόστους των εισιτηρίων. Και μπορεί και έτσι εκτός από τους μόνιμους κατοίκους των νησιών, έγιναν τα αεροπλάνα και τα καράβια πλησίαστα για τα λαϊκά στρώματα που θέλουν να ταξιδέψουν ή χρειάζεται να επισκεφτούν τα νησιά.
για επιβάτες, οχήματα και εμπορεύματα. Αλλά και αυτή η όποια διαφορά που υποτίθεται καλύπτει το μεταφορικό ισοδύναμο τελικά δεν πληρώνεται από τα φορολογικά έσοδα που πάλι από τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα μαζεύονται. Προκύπτουν μήπως από την αύξηση της φορολογίας των ακτοπλοών, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων των μεταφορών συνολικά του κεφαλαίου. Δηλαδή πληρώνουν και αυτοί ένα μέρος από τα σπασμένα της κρίσης. Όχι βέβαια. Μονά ζυγά πάνε στο κεφάλαιο. Γιατί οι εφοπλιστές όχι μόνο απολαμβάνουν με την έγκριση όλων σας δεκάδες φοροαπαλλαγές με συνταγματική μάλιστα κατοχήρωση, αλλά τους μπουκώνεται και από πάνω με χρήμα για τις άγονες γραμμές και τις τόσες άλλες επιδοτήσεις. Και τώρα ποια είναι η έγνοια σας και με αυτό το νομοσχέδιο? Πώς θα εντάξετε στο Ταμείο Ανάκαμψης την αντικατάσταση του γερασμένου στόλου τους, στο όνομα πάντα της πράσινης ανάπτυξης, λόγω του οικολογικού καυσίμου, λέτε, και των πακέτων ψηφιοποίησης. Και διαφημίζεται μάλιστα ως κατόρθωμα το νέο πακτολό εκατομμυρίων που θα τους χαρίσετε για την αυπήγηση και των νέων πλοίων τους. Εκεί πάνε τα δισεκατομμύρια από τον Ιδρώτα και την υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων και όχι στις λαϊκές ανάγκες. Και στο τέλος, σε αυτά τα πράσινα πλοία, μήπως θα πληρώνει ο λαός λιγότερα τα πανάκριβα εισιτήρια? Όχι βέβαια. Αυτά τα πράσινα πλοία θα τα πληρώνει το ίδιο ακριβά όπως μαύρο και άραχνο πληρώνει και το πράσινο ρεύμα. Να λοιπόν για ποιον φυσάει ο ούριος άνεμος της πράσινης ανάπτυξης και της γαλάζιας νησιωτικής οικονομίας. Γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη ούτε ήταν ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει για όλους. Γιατί για τα λαϊκά στρώματα των νησιών όχι μόνο δεν ακουμπάτε τα σοβαρά προβλήματα που τους απασχολούν, που αφορούν το εισόδημα, την αβάστακτη φορολογία, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τους καθυλωμένους μισθούς που συνεχώς χειροτερεύουν, την άθλια κατάσταση του δημοσίου συστήματος υγείας, τα βάσανα των βιοπαλλεστών αγροτών και αυτοαπασχολουμένων που γιγαντώθηκαν ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, αλλά όλα αυτά τα δίνετε βορρά στα σαγόνια του κεφαλαίου. Αντίστοιχα, και ο ακτιοπλοϊκός στόλος στα χέρια των εφοπλιστών σημαδεύεται από το κριτήριο του κέρδους, την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων, τα ανεπαρκή δρομολόγια παρά τα εκατομμύρια της κρατικής επιδότησης. Να γιατί μεγαλύτερο εμπόδιο στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών αναδεικνύεται συνεχώς η ίδια η καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Γι' αυτό λοιπόν είναι κρίσιμο, κύριε Υπουργέ, σε ποιον ανήκουν τα καράβια. Στο έδαφος αυτό επιβάλλεται να σκεφτεί ο κάθε εργαζόμενος πως ακόμα και οι υπάλληλοι για ασφαλή πλοία, τακτικά δρομολόγια, μείωση της τιμής των εισιτηρίων και για βέβαια για τα δικαιώματα των εργαζομένων στη θάλασσα συνδέεται με την πάλη για την ανατροπή αυτής της κατάστασης ώστε με την εργατική εξουσία να γίνουν λαϊκή περιουσία τα καράβια, τα ναυπηγεία, τα λιμάνια και να αναπτυχθεί τότε η ναυτιλία με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Ο ενιαίος κρατικός φορέας συγκοινωνιών που θα έχει στην ευθύνη του το σύνολο των μεταφορών μπορεί ακριβώς να αξιοποιεί το σύνολο των μεταφορικών υποδομών της χώρας όχι ανταγωνιστικά μεταξύ τους αλλά συμπληρωματικά για να εξασφαλιστεί η τακτική σύνδεση των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα και μεταξύ τους, να καλυφθούν οι μεταφορικές ανάγκες του λαού, αλλά και οι ανάγκες ανάπτυξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων στα νησιά και στην υπηρετική χώρα. Και βέβαια στο επίκεντρο αυτής της παραγωγικής διαδικασίας βρίσκεται η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών μέσα από την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, την αξιοποίηση των επιτευγμάτων της έρευνας και της τεχνολογίας προς όφελος του λαού και όχι προς όφελος της κερδοφορίας των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Αυτό είναι σήμερα το σύγχρονο, το αναγκαίο αλλά και το ρεαλιστικό με βάση τις δυνατότητες της εποχής. Να πως λοιπόν ο σοσιαλισμός αναδεικνύει αβίαστα την υπεροχή του σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Απέναντι λοιπόν στα αδιέξοδα που δημιουργεί ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης που γίνεται όλο και πιο απάνθρωπος, μόνη διέξοδος για το λαό είναι η συλλογική διεκδίκηση και πάλι που βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων για αξιοπρεπή εισόδημα και μισθούς, για σταθερή δουλειά για όλους, σύγχρονη και δημόσια δωρεά υγεία, παιδεία, πρόνοια, κατάργηση των αντιλαϊκών φόρων. Σε αυτά όλα θα σταθεί μπροστά το ΚΚΕ
και εννοείται βέβαια ότι δεν θα ψηφίσουμε το παρόν νομοσχέδιο που όχι μόνο δεν αποτελεί ούτε ασπιρίνη για τα προβλήματα των λαών, αλλά αντίθετα στέκεται στο απέναντί του. Ευχαριστώ.